Κόψε το βράδυ, έχουμε συνέχεια της ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας. Θα ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί, έχουμε κάνει 4 μαθήματα του είδους αυτού και το απόψινό Θεού θέλοντος είναι το 5ο. Θα ενθυμίστε ακόμη ότι είχαμε φτάσει, μιλώντας για την υπόθεση αυτή, στη μεγάλη λεγόμενη συναπτή που είναι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι είχαμε φτάσει ακριβώς στο τέλος που ο χορός, δηλαδή οι ψάλτες, λέγουν το «Σύ Κύριε», όταν ο ιερεύς λέγει της Παναγίας Αχράντου «Υπερευλογημένη εν δόξου Θεοτόκου». Εν τω μεταξύ, μέσα μυστικός ο ιερεύς και τελευταίος, τολμώ να πω, εκφώνος, διότι είναι λίγοι οι ιερείς οι οποίοι ακολουθούν την αρχαία τάξη της Εκκλησίας, και αυτά που είναι να λέγονται μυστικός τα λέγουν μυστικός και αυτά που είναι να λέγονται εκφώνος τα λέγουν εκφώνος. Σήμερα θέλετε δυστυχώς, δεν ξέρω πώς, όλα τα ακούμε και ακούγεται και αυτή η ευχή η οποία λέγει «Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η αφιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου». Αυτή είναι μια προσευχή του ιερέως ή του αρχιερέως, όπως τα λέγαμε. Δεν είναι δική μας, είναι δική του. Εν τούτης όμως μας τη φωνάζεται να ακούμε εμείς τι λέει. Και παρακαλεί μαζί με μας τους άλλους που συνεύχονται, που προσεύχονται, που βέβαια όπως είπαμε και άλλοτε δεν είναι μόνο με το κοστούμι τους εκεί, αλλά είναι με την ψυχή τους, με το μυαλό τους και παρακολουθούν τα λεγόμενα και τα αιτούμενα, λέγει να γίνει μαζί με τους συνευχομένους σε όλους μαζί πλούσια τα ελέη του και τους ικτυρμούς του να δώσει. Μη σταθεί σε δικαιοσύνη, μη σταθεί σε κρίση, αλλά έλεος να κάνει και ικτυρμούς να αποδώσει. Η ευχή είναι προς τον Θεόν Πατέρα. Κύριος ο Θεός ημών, το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτο. Ποιος μπορεί να καταλάβει και να βαθμολογήσει τη δόξα και την παντοδυναμία του Θεού. Το έλεος αμέτρητον. Αυτό πάλι είναι κάτι που πρέπει να αισθανόμεθα κόλαφον όταν ακούμε αυτή τη λέξη, το έλεος αμέτρητον. Πλανόμεθα όταν πιστεύουμε ότι εμείς σωζόμεθα με τον τρόπο μας ή με τη δικαιοσύνη μας. Το έλεος του είναι εκείνο το οποίο και κατά τας αμαρτίας μας ακόμη και την ώρα που τον βλασφημούμε και του συμπεριφερόμεθα καπηλικότατα και πάλι μας συμπεριφέρεται σαν Θεός ικτυρμών και ελέους. Όχι σαν Θεός δικαιοσύνης. Σαν Θεός, επαναλαμβάνω, ικτυρμών και ελέους. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε και να το χωνέψουμε για να ταπεινωθούμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Ότι ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και από έλεος, γνωρίζοντας πόσο κοστίζει αυτή η ψυχή και μετέρχεται τα πάντα και υπομένει τα πάντα. Φιλανθρωπίας, λοιπόν, άφατος. Άφατος πάνω απ' ανέκφραστος. Δεν μπορεί να μετρηθεί, να εκφραστεί με ανθρωπίνους χαρακτηρισμούς για να δοθεί το μέγιστος της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου, όχι κατά τη δικαιοσύνη σου, επίβλεψον επί μας, μέριασέ τα όλα ό,τι έχουμε κάνει, πώς συμπεριφερόμεθα και επί των Άγιων οίκων τούτων, την άθρηση αυτή, των ναών αυτών που ευρισκόμεθα, και ποιήσω με θυμών, θυμών των ιερέων και των συνευχομένων, πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου.
Αυτά πρέπει να τα πει μέσα, είπαμε, σιωπηρός, μυστικός, και να ακουστεί επί τα εκφώνος ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πρέπει να δοθεί, λέει, σου αξίζει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση και η λατρεία, θα μπορούσαμε να πούμε, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Διότι υπάρχει μία διάκριση, η προσευχή και η τιμή και η δόξα στους Αγίους, που είναι μόνο προσκύνηση. Εδώ είναι δόξα, τιμή, λατρεία και ούτω καθεξής. Όλα στέκονται. Όταν πει λοιπόν αυτά, έπειτα χρησιμοποιείται η Θεοτόκος. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Είναι εκείνο που λέγαμε προχθές. Το πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ από την Ορθόδοξον Εκκλησία και την Ορθόδοξον Πίστη, γνωρίζοντας ότι έχει μεγάλη ισχύ η προσευχή της. Κάθε τι το ζητάμε πάντοτε, όχι απευθείας, αλλά διαμέσου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε προσευχή θα έχει της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, οπωσδήποτε. Αυτό δείχνει ταπείνωση, αφενός και γνώση αφετέρου. Μην γνωρίζουμε από ποιο μονοπάτι μπορούμε να πάμε καλύτερα για να επιτύχουμε του σκοπού. Και γνωρίζουμε ότι δε εσείς μητρός πολλά ισχύει προστευμένη αν δεσπότη. Και καθορίσαμε προχθές τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Μη σκανδαλίζονται λοιπόν οι προτεσταντίζοντες ή οι εχοδιατίζοντες, οι οποίοι μας λέγουν ότι χρησιμοποιούμε την Θεοτόκο να μας σώσει, μια και ίσο σωτήρ και ίσο μεσίτη. Η ιεραρχία, επαναλαμβάνουμε, δεν χαλάει. Ο Πατήρ είναι στη θέση του, ο Χριστός στη θέση του και ο πιστός στη θέση του. Διότι κατά των χαρακτηρισμών του Παύλου στον Τιμόθεο, εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Ιησούς Χριστός, μάλιστα. Να μείνει στη θέση σου, Κύριε. Εμείς δεν σε φύγουμε. Να βάλουμε τη μητέρα σου μεσίτη μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Τη μητέρα σου τη βάζουμε μεταξύ του ανθρώπου και εσού. Κατά συνέπεια, το δόγμα δεν βλάπτεται και η γραφή δεν καταστρατηγείται. Παρότι οι άνθρωποι αυτοί δεν επρόσεξαν πώς ακριβώς λέει. Γι' αυτό λέμε, μετά Θεόν σένα έχουμε ελπίδα μόνη. Άλλωστε, και την ιδία της λέμε να παρακαλέσει στον εξούτεχθέντα. Όχι στον πατέρα του εξούτεχθέντος, στον εξούτεχθέντα, ο δεσποινά του κόσμου γεννούμε θήτρια. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ολόκληρο το δόγμα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, τότε σώσον ημάς. Όπως πιο κάτω θα συναντήσουμε σώσον ημάς οι Θεού. Κατά συνέπεια, γνωστή για μας ερμηνεία θα πρέπει να είναι ότι ο Χριστός σώζει και η Θεοτόκος πρεσβεύει. Τώρα βέβαια ορισμένοι ψάλτε καθήν στιγμή λέγεται αυτό τις πρεσβείες Θεοτόκου ή όταν λέγεται της Παναγίας Αχράντου καμιά φορά ακούμε να λέγεται υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αυτή είναι μια έκφραση η οποία χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων εις την παράκληση, δηλαδή να επέμβει με την προσωπικότητά της να μας σώσει από τα δεινά, από μία ασθένεια, από ένα λοιμό, από μία νεροποντή, από ένα σεισμό κλπ. Δεν έχει σχέση εκεί. Η φυλάδα δεν έχει τίποτα όταν λέγεται της Παναγίας Αχράντου. Αλλά και αν θέλουμε να πούμε, θα πρέπει να πούμε υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Δεν θα πρέπει να πούμε, για να μην σκανδαλίζουμε τους αδυνάτους δηλαδή. Άλλωστε εμείς ξέρουμε και όταν πούμε σώσον ημάς, πάλι λέμε δια των πρεσβειών σου με την παρουσία που έχεις να μας παρουσιάσεις τον Χριστό για να σωθούμε δι' αυτού. Αυτό ξέρουμε. Αλλά αυτοί σκανδαλίζονται και από τα λόγια ακόμη τα οποία ακούν. Είναι ανάρμοστα όμως την περίπτωση αυτή, διότι η φυλάδα, δηλαδή η ακολουθία, δεν έχει ούτε υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών, ούτε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Είναι σι Κύριε. Πρέπει να περιμένουμε σι το σι Κύριε. Δεν έχει τα άλλα, είναι δικά μας. Και όπου έχουμε βάλει το χέρι μας, έχουμε κάνει ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
Η Θεοτόκος λοιπόν πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Αυτό λέγει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το λέμε τρεις φορές εναλλάξ, καθώς γνωρίζετε. Άμα ακούτε ένα πράγμα να λέγεται πολλές φορές, να γνωρίζετε ότι ο σκοπός είναι να δώσει έμφαση στο γεγονός. Προσέξτε το, σας το επαναλαμβάνω. Αυτός είναι ο λόγος. Πολλοί θέλουν και τα τροπάρια που τα ακούν δις και τρεις ενίοτε που η Εκκλησία έχει θεσπίσει να ψάλλονται, κακοφαίνεται ότι χάνουν την ώρα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μπορούν να λεχτούν γρηγορότερα και να είναι η ίδια ώρα. Αλλά ο σκοπός είναι που το επαναλαμβάνει για να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει το περιεχόμενο. Πρόσεξε το περιεχόμενο. Τελειώνοντας, αυτό ξανά γυρίζει και καλεί δια του διακόνου ή απευθείας ο ιερεύς τους πιστούς ακόμη να προσέξουν. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πάντοτε επιμένει να μη εμφυλοχωρήσει έκθρα, να μη εμφυλοχωρήσει αμαρτία η οποία καταστρατηγεί την ειρήνη. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε αυτής εξ αρχής, χρειάζεται να έχει ειρήνη με τον συνάνθρωπον και με τον Θεόν. Ένα σφάλμα, μια αδικία, μια κακομεταχείριση, ένας λόγος, μια βλασφημία, μια απάτη, ένας τόνος, μια ζήλια και ούτω καθεξής, αυτό είναι εμπόδιο αμαρτία με τον συνάνθρωπον. Δεν υπάρχει ειρήνη κατά συνέπεια. Όπως και μια καταστρατήγηση εντολής του Θεού, οποιαδήποτε και αν είναι, πάλι και αυτή είναι όχι ειρήνη με τον Θεό, αλλά πόλεμος με τον Θεό. Κατά συνέπεια, όταν αυτά τα δύο δεν υπάρχουν, η προσευχή δεν γίνεται δεχτή. Πάλι υπενθυμίζει, έτσι και έτσι, Κύριε, σας καλώ. Και προσέξτε, ακόμη και ακόμη, του Κυρίου εν ειρήνη δεηθώμεν. Πάλι εν ειρήνη. Και συνεχίζει, πάλι αντιλαβούς όσων ημάς. Ο λαός λέει, Κύριε ελέησον, διότι δεν έχουμε άλλον σκοπό, πάμε στην Εκκλησία, είναι το έλεος του Θεού. Ο λαός, αυτό λέει, Κύριε ελέησον, και ξανά ο διάκονος λέει, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς. Ανάλαβε μας πάλι, του παραδιδόμεθα, διαφύλαξέ μας και σώσε μας. Θυσή χάρητη πάλιν, όχι τι εμή δικαιοσύνη, πάλιν θυσή χάρητη. Οτιδήποτε καλό και αν κάνει ο άνθρωπος, πάντοτε είναι ο δράκος αποκαθημένη, όπως αναφέρει δια του Ισαΐου. Κάτι θα έχει μέσα, ιδιοτέλεια, υπολογισμό, συμφέρον, χίλια δύο πράγματα, έχει ξένες ύλες. Ως επιτοπλίστων η δικαιοσύνη δικιά μας, ό,τι κάνουμε εμείς. Γι' αυτό θυσή χάρητη. Χάρητη είμαι σε σωσμένη. Θα πράττουμε το αγαθόν χωρίς να περιμένουμε από το αγαθόν. Στη συνέχεια επαναλαμβάνει τα πρεσβεία τη Περαγία Θεοτόκου, τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη ελδόξη ποιησιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων, το μιλήσαμε αυτό στην προηγούμενη μα ομιλία, μνημονεύσατε σε αυτού και αλλήλου, πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πάλι καλεί τον άνθρωπο να παραδοθεί και να ξανά του τα δώσει, να τα αναλάβει αυτό, να τα ρυθμίσει όπω αυτό νομίζει προ το συμφέρον. Πάλι ο χορός λέμε «Εσύ Κύριε, εσύ ξανά, όχι εμείς». Ο ιερεύς πάλι πρέπει να πει μυστικός εδώ στην περίπτωση αυτή «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μην εγκαταλείπεις αυτούς τους ελπίζοντας επίστε. Άλλη προσευχή πάλι του κληρικού μέσα διά των λαών. Ωραία είναι η έκφραση αυτή που λέγει «Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Λαός και κληρονομία πάλι είναι η ιδία. Να τον σώσεις τον λαόν αυτόν, ο τρόπος του σώζεστε το γνωρίζουμε, και να ευλογήσεις την κληρονομία σου. Όχι τους εργάτες σου, την κληρονομία σου. Οι άνθρωποι κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αντιμισθία όπως πιστεύουν ορισμένοι που μετράνε τα έργα τους και τα γράφουν. Και για να κληρονομήσω πρέπει να είμαι συγγενής. Γι' αυτό πρέπει να γίνω αδελφός του Χριστού κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Εφόσον η κληρονομία είναι του πατρός από καταβολής κόσμου φτιαγμένη και ο Χριστός είναι ο φυσικός Υιός, εγώ κατά χάρνιος πρέπει να γίνω, εφόσον θα γίνω αδελφός του Χριστού, ιδού η συγγένεια,
Ιδού ο λόγος της συνεχούς θείας κοινωνίας, ιδού ο λόγος του βαπτίσματος να αναγεννηθώ και να γίνω αδελφός του Χριστού, για να διατηρήσω αυτή τη συγγένεια. Ελάτε να κληρονομήσετε, θα ακούσουμε μεθαύριο το απόκρεο, να κληρονομήσετε, ελάτε. Ποιοι κληρονομούν, οι εργάτες κληρονομούν. Οι φίλοι, οι συγγενείς, οι αδελφοί, τα παιδιά, αυτοί κληρονομούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαι τα αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού διά Χριστού. Η κληρονομία του λοιπόν είναι οι βεβαπτισμένοι και αυτοί οι οποίοι διατηρούν την καθαρότητα του ενδύματος που έλαβαν εν το βαπτίσματι δια της μετανοίας εξομολογήσεως και θείας κοινωνίας. Η μεν μετάνοια και εξομολόγηση καθαρίζει τον άνθρωπο από τυχόν ρήπων που η διαπροσεξία του μπορεί να αποκτήσει, και η Θεία Κοινωνία είναι αυτή η οποία τρέφει την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχήν. Εδώ λοιπόν κληρονομία υπολογίζεται ο βαπτισμένος και ο μετέχων εις το μυστήριο, όχι ο νεκρός. Το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον. Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος δεν μετέχει της Εκκλησίας. Είναι βαπτισμένος, αλλά στην Εκκλησία δεν πηγαίνει. Είναι βαπτισμένος, μα δεν εξομολογείται. Είναι βαπτισμένος, μα δεν μετέχει του μυστηρίου. Κατά συνέπεια δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Εκκλησία είναι ο Χριστός, η κεφαλή, και οι μετέχοντες είναι το κλίμα, το δέντρο, με τους βλαστούς. Αν οι βλαστοί, αν οι βέργες δεν μένουν επί του κλίματος να απομυζούν από το κλίμα, δεν μπορεί ποτέ να έχουν ζωή εν εαυτοί. Αν λοιπόν πρέπει να θέλουν να έχουν ζωή, θα πρέπει να έχουν σχέση με το κλίμα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η άμπελος, τι στα κλίματα. Ο μένουνε διαμπέλο, πολύ καρπόν φέρει». Πολλοί μας είμαστε βαπτισμένοι, αλλά δεν μετέχουμε, δεν απομυζούμε από την άμπελον, από το Άγιο Ποτήριο. Δεν είμαι θα Εκκλησία. Όπως δεν είναι σώμα ένα μέλος το οποίο έχει αποκοπεί. Το χέρι μου δεν αποτελεί σώμα όταν έχει αποκοπεί. Όταν μένει μόνο η κεφαλή και πέσουν όλα τα άλλα αποκοπούν, δεν μπορεί να λέγονται μέλη του ενός σώματος, δεν μπορεί να είναι Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία έχει κεφαλή των Χριστών και μέλη τους πιστούς, οι οποίοι είναι γύρω πάντοτε από το θείο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Αμπέλου, του Αγίου Ποτηρίου. Δεν μετέχει στο ποτήριο, δεν είναι Εκκλησία. Το όνομα έχει ότι ζει και νεκρώσει. Προσευχή γίνεται λοιπόν αγίασον τους το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον. Διαφύλαξε το με τον τρόπο που ξέρεις εσύ, χάρη του Πνεύματος Αγίου. Και αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αυτό έχει διτήν ερμηνεία. Αν παραδεχτούμε ότι ο Χριστός, ο Θεός γενικά, δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, όπως θέλουν να πιστεύουν οι Προτεστάντοι και οι άλλοι, παρότι παρευρίσκεται, δεν κατοικεί αλλά παρευρίσκεται και αγιάζει τους ανθρώπους που συνατρίζονται, θα πρέπει να δεχτούμε το πρώτον, ότι ναός χάριτος Πνεύματος Αγίου, όπως ερμηνεύει και ο Παύλος στους Κορινθίους, είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ναός Πνεύματος Αγίου, γι' αυτό και το απαγορεύει να γίνει πόρνος. Τα μέλη αυτά, λέει, δεν μπορεί να τα κάνει μέλη πόρνη, εφόσον είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο για να γίνεις πόρνος, για να γίνεις μυχός, για να γίνεις άτιμο. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν αναφέρει δύο ναούς. Τον ναό, τον άνθρωπο που είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και αν γνωρίζετε, για να γίνει μία λειτουργία, είναι ανάγκη να υπάρχει ή αγιασμένη Αγία Τράπεζα, εγκυνιασμένη, και να έχει στη βάση της λείψανα Αγίων, που είναι ναός Πνεύματος Αγίου το λείψανο, ή να έχει δανειστεί, ή να είναι τόπος μαρτυρίου. Γι' αυτό οι πρώτες εκκλησίες εγένοντο ένθα μαρτύριον. Όπου μαρτύρησε κάποιος, εκεί γινότανε. Σήμερα δεν μαρτυρούμε για τον Χριστό δυστυχώς, και κατά συνέπεια δεν γίνονται. Δανειζόμαστε λοιπόν λείψανα από αυτούς και βάζουμε στο αντιμίσιον, και απάνω σε αυτό κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Ελείψη δε αυτού μπορεί να γίνει επάνω στο στήθος βεβαπτισμένου ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Μπορεί να γίνει επάνω στην παλάμη του, ελείψη Αγίας Τραπέζης και αντιμισίου σε κίνδυνο κλπ. Απάνω στην παλάμη του ανθρώπου μπορεί, είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Ζητείτε λοιπόν εδώ πέρα να εκτιμηθούν και να προσεχτούν οι άνθρωποι που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου. Αν λοιπόν θέλουμε μεταφορικό να το φέρουμε, θα πούμε πρώτα αυτοί που ενδιαφέρονται για την ευπρέπεια του οίκου της ψυχής των που κατοικεί ο Χριστός. Γιατί
οίκος που δεν κατοικεί ο Χριστός δεν είναι δικός του. Κατά συνέπεια δεν είναι οίκος του. Για να είναι οίκος του πρέπει να κατοικεί. Για να κατοικεί λοιπόν πρέπει να είναι η ψυχή. Εκεί κατοικεί το πρώτον ο Χριστός. Αλλά και στην Εκκλησία. Και στην Εκκλησία. Και εκεί καλείται. Ευλογητός ο Θεός όταν βάλει ο ιερές, αμέσως καταφθάνουν άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, τίμιος πρόδρομος, περαγία Θεοτόκος, ο Χριστός, τα πάντα. Παρόντες τους επικαλούμεθα να παρασταθούν και θα πρέπει να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ναό του Θεού που είναι παρόν ο Θεός και πρέπει η διαγωγή μας να είναι ευπρεπεστάτη. Δυστυχώς, πολλές φορές σε πολλούς ναούς υπάρχουν ανακόλουθα πράγματα και λαμβάνουν χώραν ανακόλουθα πράγματα τελείως ξένα προς την υπόθεση της Θείας Λειτουργίας, της προσευχής και γενικά της λατρείας που καλούνται οι άνθρωποι. Συζητήσεις πολλάκις, γέλωτες πολλάκις, χειροδικτήματα πολλάκις, καυγάδες στο ιερό, πολλά πράγματα. Παιδιά να τρέχουν, άλλοι να πηγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν, να μεταφέρονται, να ανάπτουν κεριά, να κάνουν, να φτιάχνουν. Αυτό δεν επιτρέπεται. Επιβάλλεται μάλιστα από αυτούς που γνωρίζουν να επεμβαίνουν ή να τα πράγματα τακτοποιούνται και ευσημόνως και κατά τάξην γίνονται οι θείες αυτές αναφορές. Αν θέλουμε να επιτύχουμε την επαφή και να αντικαταπτυχθεί η Θεία Χάρις Εφημών κατά την ώρα της λειτουργίας. Μάλιστα φτάνουν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι να φτάνουν στο σημείο ένας που αντιλαμβάνεται να επεμβαίνει. Εν ανάγκη να καλεί τον διάκονο να επέμβει ή να σταματήσει και η προσευχή, ακόμη να διακόψει την προσευχή του για να τακτοποιηθούν τα άτακτα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα. Και θα έχει, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, περισσότεραν χάριν και ευλογίαν από τον Θεό αυτός που θα διακόψει την προσευχή του για να δημιουργήσει ευταξίαν παρά που θα διαφορήσει για αυτό το θέμα. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω επάνω σε αυτό που σας είπα. Λέγει σε μια του ομιλία στα σπράξη των Αποστόλων στην 24η ο Θείος Χρυσόστομος το εξής. Ευχή γίνεται, δηλαδή σε εκκλησία και γίνεται ευχή. Γίνεται πάντες νέοι ψυχροί και γέροντες καθάρματα μάλλον ή νέοι. Γιατί έχουμε και γέροντας που συζητούν, που χαριεδίζονται, που χασμώνται, που κάνουν ό,τι θέλουν. Και του λέει καθάρματα. Έχουμε, λέει, νέους ψυχρούς αδιαφόρους και γέροντας καθάρματα μάλλον ή νέοι. Γελώντες χειρότερα από τους νέους που γελούν, διαλεγόμενοι και αλλήλους κόπτοντες και συζητούν και σκοντιώνται και γελούν. Σι παρέστηκας ο νέος ή ο πρεσβύτερος, επίπληξον, οποιοδήποτε κι αν είσαι, μίλησέ του και επίπληξέ τον αυτόν, ουκ ανεχόμενον, δεν τον εχθείς. Και εν ανάγκη τον διάκονον κάλεσε, ειδοποίησε αυτή. Δεν στέκονται σεμνοπρεπώς. Συζητούν, δημιουργούν κατάσταση που δεν είναι σύμφωνος με την ώρα αυτή, με τον σκοπό που ήρθαμε εδώ πέρα. Απείλησον, τα κατά σε αυτόν πείησον, ό,τι μπορείς από την πλευρά σου κάμε. Άπελθε λαβών των μισθών από τις ευχής. Προτίμησε να διακόψει την ευχή και να πάρεις μισθό από εκεί για την ευταξία, παρά να περιμένει να πάρεις από την προσευχή σου. Σε ένα δε άλλο μέρος λέγει, ως εν λύρα παναρμονίο και ποικίλος εσκευασμένη. Όπως μια λύρα είναι χουρτισμένη, όπως τα λέγαμε, και δίδει μια αναρμονία, έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία. Ο ψάλτης στη θέση του, ο ιερεύς στη θέση του, ο νεοκόρος στη θέση του, ο πιστός στη θέση του, οι παρθένες στη θέση του, οι γυναίκες στο δικό τους μέρος, οι άντρες στο δικό τους μέρος, οι επίτροποι στη θέση τους. Και να είναι μια αρμονία μέσα, λέγει. Ως εν λύρα παναρμονίου και ποικίλος εσκευασμένη μία της έδειχος συμφωνία αποτελείται εκ της καθέκας των εφταξίας των συγκεκριμένων. Ο καθένας πρέπει να είναι στη θέση του για να δημιουργηθεί μία λύρα αρμονίας μέσα στην Εκκλησία. Ούτω δι και εντάφτα, έτσι λέει, πρέπει και εδώ στην Εκκλησία. Μίαν εξ απάντων σύμφωνων αρμονίαν προσήκων αποτελείστου. Πάρεστη είναι ο βασιλεύς, είναι ο Χριστός, λέει εδώ. Θεωρεί το στρατόπεδο και βλέπει τους αξιωματικούς και τους οπλίτας και τους υπαξιωματικούς.
Αυτοί δε, υποτε σε εκείνου όψεση, έστικας γελών ή των γελώντα περιορών, εσύ παρότι είναι λέει ο βασιλεύς εδώ και επιβλέπει το στρατόπεδο, εσύ λέει γελάς ή αν δεν γελάς εσύ βλέπεις αυτούς που γελούν. Ουγάρ ως λιμεώνας, ουγάρ ως φαρτάς θωρεάς, ουγάρ ως εξόλης και διεφθαρμένου του Θεού του της Εκκλησίας, απελάβνεστε έτσι. Σαν τέτοιους λέει, δεν πρέπει να τους πετάξεις έξω αυτούς τους ανθρώπους. Μη γαρ θέατρον εστί το εντάστα. Τι είναι εδώ που γελάς, που αστείζεσαι, που σπρώχνεσαι, που δακτυλοδεικτείς, που σύεσαι και κάνεις. Άφεσουν την ευχή. Διάκοψε λέει την προσευχή σου. Κακίνο επιτίμησον. Και πήγαινε να του μιλήσεις, να τον διορθώσεις. Ούτω κακίνον ωφελείς και σύ κερδανείς. Και αυτόν ωφελείς αν διακόψει την προσευχή σου. Και πας και του μιλείς αυτού που δεν πράττει σωστά και ορθά. Και αυτόν ωφελείς λέει και εσύ κερδανείς. Ούτω και δυνηθήσομαι, συγγνώμη, ούτω και δυνηθόμεθα άπαντε σωθήνε και της των ουρανών βασιλείαν επιτυχήν. Κατά αυτήν την έννοια λέει θα επιτύχομεν τη σωτηρία μας. Δεν μπορώ να αδιαφορώ για τον ναό του Θεού. Και είναι αλήθεια ότι αν υπάρχουν, όπως τα λέγαμε, παρατράγουδα μέσα στην εκκλησία, είναι διότι εμείς που λέμε ότι κάτι καταλαβαίνουμε, λέμε εμείς θα πάμε να φτιάξουμε τώρα την κατάσταση. Και ο καθένας κάθεται στην άκρη του, δίθεν ότι προσεύχεται και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Ποιος τους όμως στην περίπτωση αυτή έχει αντίθετο γνώμη. Θα διακόψεις και θα επέμβεις. Δεν θα βγάλεις βέβαια το πιστόλι. Ετούτης όμως θα διακόψεις, θα γίνεις αιτία ώστε να μπορέσει να τακτοποιηθεί αυτό το κακό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Διαφορετικά, δεν μπορεί να είσαι μέσα σε αυτούς τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου. Δεν την αγαπώ εγώ. Όχι δεν την αγαπώ εγώ καθε αυτό, αλλά με τη στάση μου δείχνω ότι δεν την αγαπώ. Απόδειξη είναι ότι δεν την υποστηρίζω. Δεν ενδιαφέρομαι. Γι' αυτό ο καθένας μας έχει ενοχή αν πολλά πράγματα δεν γίνονται καλά στην Εκκλησία και πολλά ανακόλουθα πράγματα λαμβάνουν χώρα εν αυτή. Στη συνέχεια γυρίζει τώρα η Εκκλησία τους ανθρώπους από τις πρεσβείες της Θεοτόκου στο Σωτήρα τώρα. Πόσο γρηγορότερα πήγαμε στην υπεραγία Θεοτόκο να μας παρουσιάσει το Χριστό, τώρα εφόσον αυτή επρέσβεσαι κατά κάποιον τρόπο, εμείς ερχόμαστε αυτόν και του λέμε σώσον ημάς Υιέ Θεού. Σωτηρία λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι την περιμένουμε από το Χριστό. Όχι από τον Πατέρα που κόπτονται οι Εχωβίτε από τον Ιεχωβά, όχι, από το Χριστό. Σώσον ημάς Υιέ Θεού. Ο Πατήρ δεν σώζει αφ' αυτού του, δια του Υιού σώζει. Ο έχων των Υιών έχει τον Πατέρα. Ο μη έχων των Υιών, τον Πατέρα ούτε έχει. Ιωάννης γάμα 36. Πλανώνται αυτοί που νομίζουν ότι η σωτηρία είναι σήμερα στον Πατέρα. Όχι. Πάσαν την εξουσίαν δέδωκε το Υιό. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε. Ιωάννης α9. Έρχεται ο Χριστός στον κόσμο ή να την υιοθεσία να απολάβουμε κατά τον Παύλο. Γαλάτας δέλτα 6. Είναι έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν μπορείς να περιμένεις από τον Ιεχωβά, από τον Πατέρα, εφόσον ο Χριστός εδόθη ως σωτήρ εις τον κόσμο? Η Ορθοδοξία λοιπόν κρατώντας γραφικό το θέμα όπως το τοποθετεί εν το Ευαγγελίο του το Πνεύμα το Άγιο, σώσον ημάς Υιέ Θεού. Υπεραγία Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Ψευδόμεθα βέβαια πολλάκι οι περισσότεροι μας στην Εκκλησία όταν λέμε αυτά τα λόγια, διότι θα μπορούσε να ακουστεί μία απάντηση από το τέμπλεο, από την εικόνα του Κυρίου μας, και να πει ψευταρά, δεν θέλεις να σε σώσω. Διότι αν ήθελε να σε σώσω θα έκανε ό,τι εγώ έχω πει για να σωθείς. Ευαπτίστης, ναι, δημιούργησες προϋποθέσεις σωτηρίας.
Δεν διατήρησες όμως την καθαρότητα του βαπτισματός σου. Δεν σου έχω υποδείξει τρόπον τι θα κάνεις. Γιατί ήρθες εδώ και με κοροϊδεύεις. Θέλεις να σωθείς. Πρώτα εις των πνευματικών. Πρώτα εις των εξομολογητήριων. Όπως πήγε και πήρε στο μπάνιο σου χτες το βράδυ και εξηρείς σήμερα και άλλαξε τα εσώρουχα και τα εξώρουχα να μου έρθει εδώ, να αλλάξει και τη ψυχή σου και να μου έρθει εδώ. Και μη μου ψεύδεσαι εμένα. Να σε σώσω. Δεν θέλεις να σωθείς. Ούτε θέλεις να μ' ακούσεις καθ' ολοκληρία, γιατί σου ελέγχω την παράνομο ζωή σου. Και ψεύδεσαι που έρχεσαι εδώ. Εάν δηλαδή ενεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού στον ίν αιώνα, δεν ξέρω πώς θα βγαίνω από την εκκλησία ζωντανή έξω. Εμπέζουμε ιερά και όσια. Και κληρικοί πολλάκι και μη φυλάκι. Σε αυτό το σημείο ψευδόμαστε. Δεν θέλουμε. Παρότι λέμε σώσε μας. Μάλιστα, να σε σώσω. Όχι, μετενόησε, εξομολογήσε, δεν σου ζητάω λογαριασμό. Όχι, δεν μετανοώ, θα κάνω τα ίδια. Τα παιδιά σου δεν εκεί. Εσύ στο σπίτι δεν θα έρθει ξανά. Στον πεζαχτά μου δεν θα με ελέγξει, τι θα κάνω, τι θα φάω, τι θα πιω, πώς θα πολιτευτώ, κάθε ολοκλήρια. Τι έρχεται εδώ πέρα και μου φωνάζει να σε σώσω λοιπόν. Εγώ έχω υποδείξει τρόπον σωτηρία. Αλλά δεν θέλει να τον ακολουθήσει. Δεν με εμπέζει. Αλλά θα σε ανεχτώ. Αλλά μέχρι πότε όμως θα σε ανεχτώ. Αυτό είναι ο φόβος ο μεγάλος. Να εμπέζομαι με πράγματα τα οποία δεν παίζονται και δεν εμπέζονται. Και αλίμονα από τους ανθρώπους που θα πέσουν σε χέρια Θεού ζώντος, όπως λέγει ο Παύλος. Ζητούμε λοιπόν να μας σώσει, σώσον ημάς Ιε Θεού, εάν μεν είναι Κυριακή, λέγομεν ο Αναστάς εκ νεκρών. Εάν είναι άλλη καθημερινή, λέγομεν ο Εναγίης Θαυμαστός, εορτάζεται ένας Άγιος. Όλος ο σκοπός αυτός είναι η προετοιμασία για να καταλάβουμε εμείς τι είναι τρόπο μας έσωσε ο Θεός. Είναι σωτήρας μας και σαν τέτοιον θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς όμως δεν το έχουμε πιάσει όσο πρέπει το θέμα. Και αυτή ακόμη η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο των μυστηρίων όπως θα μπορούσε να το πει κανείς, ο οδοστρωτήρ αυτός της συνηθείας το έχει ξεθοριάσει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε τόσα ανακόλουθα πράγματα μέσα στην Εκκλησία να συμβαίνουν. Αυτό το σώσον ημάς Ιε Θεού αναφέρεται και πιο κάτω κατά την μικράν είσοδο. Εν πάση περιπτώσει αυτό λέγεται τρεις φορές. Έπειτα αλλάζει και λέγεται το δόξα πατρί και Υιό κλπ. Και τον ίν και αΐ και διαβάζεται έπειτα σε σύντομο χρόνο το ομονογεννήσιος και λόγος του Θεού. Πάλι αυτό είναι ένα κομμάτι μέσα στην Εκκλησία δογματικό ολόκληρο που υπενθυμίζει συνοπτικώς πώς έγινε το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου και λέγει ομονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν ή το αθάνατος όπως ο πατήρ δογματίζει εδώ. Δεν ήτανε ποτέ άνθρωπος, ήταν Θεός. Και καταδέχτη δια τη δικιά μας σωτηρία, σαρκωθήνε, εφόρεσε σάρκα, εταπεινώ. Δηλαδή εδώ εφαρμόζεται εκείνο το οποίο λέγει στους Φιλιππησίους το Β5 ο Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχον, Θεός των υπάρχον, δεν εγγύσα το... πες το... Αρπαγμόν υγίστατο του είναι να κατέβει και να γίνει άνθρωπο. Δεν το θεώρησε ότι θα ταπεινωθεί. Και έλαβε δούλου μορφή και έγινε άνθρωπο και έφτασε κάτω μέχρι σταυρού, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό υπερήφθη τον Θεό. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, πόσο υπήρχε σαν Θεό. Και δεν το ενόμισε ότι θα είδε ταπείνωση, αλλά το έκανε για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το καταδεξάμενο σαρκωθήνε. Εκαταδέχτη να σαρκωθεί και να γίνει βραχίτη παραγγέλη. Οι άγγελοι δεν εσαρκώθησαν ποτέ, δεν εταπεινώθησαν. Δεν έγινε αθνητή. Ο Θεός έγινε θνητός για το χατήρι του ανθρώπου, ο μονογεννήσιος, εν σαρκή βέβαια θνητός. Εκ της Αγίας Παρθένου, εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου. Τη λέγει Θεοτόκο ουχή Χριστοτόκο και δεν τη λέγει Παρθένο απλώς, αλλά αη Παρθένον. Δηλαδή Παρθένον πρώτου τόκου, κατά των τόκων και μετά των τόκων. Μαρίες ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε, έρχεται αμέσως εφόσον έγινε άνθρωπος σταυρώθη. Χριστέ ο Θεός, εσύ ο Χριστός ήσουνα και Θεός, Θεός είναι Χριστό κόσμον, καταλάσσονε αυτό κατά τον Παύλον. Θανάτο θάνατο πατήσας, με το θάνατό σου επάτησες τον θάνατον.
ίσον της Αγίας Τριάδης, ίσον της Αγίας Τριάδης, ένας υπάρχον, τόνιν με ωμέγα, ένας υπάρχον, είσαι ένας από την Αγία Τριάδα, ίσον, όχι ίσως, όπως λέμε ίσον της Αγίας Τριάδος, ίσον, ένας υπάρχον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος στο Πατρί, είσαι όμοιος στο Πατρί και το Αγίο Πνεύμα του. Σώσον ημάς, εσύ Χριστέ, μονογενή, λόγια του Θεού. Είναι συνοπτικός ένα περιστατικό γύρω από την ένσαρκον οικονομία. Αναφορικώς με αυτό υπάρχουν πολλά που έχουν ελεγχθεί από πού ευρέθη, πότε επισκηνείς. Αποδίδει το πρώτον στον Ιουστίνον τον Αυτοκράτορα, τον Ιουστινιανόν τον Αυτοκράτορα. Άλλοι τον έχουν ως αρχαιότερον του 5ου αιώνα. Ότι εδόθη, ότι αυτό έγινε κατά των Νεστοριανών. Κατάλληλος όμως αποδίδεται στον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Όταν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος περιποιούντο εις την αποκαθήλωση το σώμα του Κυρίου μας, αυτοί το φτιάξαν εκεί, λέγουν. Αποδίδεται λοιπόν στον Ιωσήφ και στον Νικόδημο. Μάλιστα συγκεκριμένος ο Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως 800 τόσο λέγει: εμοιήθησαν αυτόν από του τιμίου και ζωοποιού σώματος του Κυρίου, τον ύμνον αυτόν, και της εν αυτό αχωρίστου θεότητος επέροντες αυτό προς το ενταφιάσιο. Όταν το κουβαλούσαν, λέγει, να πάνε να ενταφιάσουν οι δύο αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, είπανε, λέει, αυτό το τροπάριο, αυτόν τον ύμνον, ο μονογενής Θεός και ο λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον, και τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι για μας είναι ότι μέσα στον μικρόν αυτόν ύμνον υπάρχει ολόκληρος η ένσαρκος οικονομία. Η θεότης του Χριστού, ότι είναι ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι Θεοτόκος και αϊπάρθενος, ότι εσαρκώθη ο Χριστός για την αγάπη τη δικιά μας εκαταδέχτηκε και το έκανε αυτό το πράγμα και δεν έχει άλλον σκοπό. Ημί συμπεπυκνωμένα και γρήγορα να δώσει όλο το δόγμα στον άνθρωπο γύρω από την υπόθεση της σωτηρίας. Όταν λεχτεί αυτό, ξανά ο διάκονος, ξανά καλεί τους ανθρώπους, τους πιστούς, την Εκκλησία, έτη και έτη του Κυρίου δεηθόμενου. Δίεται πάλι μια απάντηση, αντιλαβούς όσων ημάς, παράλαβε μας και λοιπά, της Παναγίας Αχράντου και τα υπόλοιπα, και στη συνέχεια ο ιερεύς μυστικός διαβάζει μίαν ευχήν, η οποία ευχή προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο να γίνει η μικρά λεγόμενη είσοδος. Η ευχή την οποία διαβάζει μέσα μυστικός και τώρα τελευταίος εκφώνος όπως σας λέγω, λέγει τα εξής: ο τασκηνάς τάστας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, εσύ δηλαδή που μας έδωσε την ευκαιρία από κοινού, αλλά και εκ συμφώνου. Αυτό δεν συμβαίνει δυστυχώς. Και θα ήθελα να σας δώσω μια αφορμή να το προσέξετε. Εμείς δυστυχώς όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία ή και στα ιδιωτικά μας προσευχάς ακόμη, προσευχόμεθα πάντοτε για τα ατομικά μας σαρκικά ή υλικά συμφέροντα. Τα ατομικά μας ή το πολύ πολύ της οικογενείας ή κανένας άλλου προσφυλούς προσώπου. Ένα πρόσωπο που είναι δίπλα μας στην εκκλησία, που και αυτό ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε και ήρθε δίπλα μας, που είναι όμως άγνωστο σε εμάς προσωπικός, για μας είναι ξένο. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη κατά την προσευχή. Καθώς και αυτός δεν λαμβάνει μας υπόψη. Και τι κάνουμε τότε? Προσεύχεται ο καθένας για τα δικά του. Είναι σαν να πάρεις μια καραμπίνα και να σας δεις τώρα να του φεκάς ένα αεροπλάνο μόνο. Το βάρεσε μια σφαίρα το αεροπλάνο. Το ρίξε. Δεν το ρίξε. Το αεροπλάνο την έχει τη χάρη, τη δρόσον. Όταν όμως ο καθής πάρει να προσεύχεται για τα δικά του, αλλά να προσεύχεται και για τον διπλανό του, για τον άλλον, ξέρετε τι θα γίνει? Δεν θα πηγαίνει λιανοντούφεκο επάνω, θα πηγαίνει δέσμη ολόκληρο. Χιλίμεθα, χίλιες του φεκές θα πέσουν να πάνε επάνω. Κύριε,
τόσο στενή κόσμος είναι. Πονεμένοι, θλιμμένοι, προβλήματα, οικογενειακά, ατομικά, πνευματικά, υλικά. Σε παρακαλώ. Δώσε σε όλο τον κόσμο, σε όλους αυτούς που είμαστε μαζί. Και τελευταία σε μένα, αν με θυμηθείς. Πού τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται. Το δικό μας εκεί. Τον βλέπει τον έναν κλαίει και ο άλλος αδιαφορεί. Γιατί κλαίει εκεί. Κάτι πονάει, το δικό του εκεί. Για να του φεκώ, ρίχνει το δικό του. Άσε το δικό σου. Για ρίχνει για τους άλλους. Γιατί το δικό σου είναι από συμφέρον. Του άλλου είναι από αγάπη. Και εκτιμείται περισσότερο εκείνο και λιγότερο το δικό. Δεν το ξέρει τι σου συμβαίνει. Άλλωστε πού είναι η αγάπη. Δεν λέγει ο Παύλος ότι η αγάπη ουζητεί τα εαυτή αλλά τα του εταίρου. Δεν το βρήκες ποτέ στο Ευαγγέλιο αυτό. Και δεν σταμάτησες ποτέ να πει. Τι λες Παύλε. Ναι, αυτό που σου λέγω. Ότι η αγάπη, αν έχεις αγάπη, δεν ζητεί τα δικά του. Του εταίρου. Άσε με εμένα να πεθάνω. Οι άλλοι να ζήσουν. Δεν λέει ο Παύλος να γίνει ανάθεμα να ζήσουν δικοί του. Δεν λέει ο Μωσής να γίνει ανάθεμα για να μην χαλάσει Εβραίου. Πού είναι η αγάπη αυτή, υπάρχει αγάπη σε εμάς. Πού λοιπόν να είναι κοινές οι προσευχές οι δικές μας. Δεν είναι κοινές. Είναι μεμονωμένες οι προσευχές μας. Και γι' αυτό δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Σπάνε εύκολα. Τη σπάει ο διάολος στον δρόμο. Για πάρε μια βέργα, τη σπά. Πάρε κι άλλη, τη σπά. Πάρε κι άλλη, σα. Πάρε 10 μαζί, δεν τη σπά. Βάλε 100 μαζί, δεν τη κουνά. Βάλε 500 μαζί, δεν μπορεί να τη δει. Αυτό είναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχει διδαχθεί. Εμείς είμαστε ακατήχητοι στα θέματα της πιστεώς μας. Ούτε ξέρουμε πού να προσευχηθούμε. Αν ήταν δυνατόν που θα γονατίζει να προσευχεί το βράδυ, να προσευχεί τίποτα δικό σου. Τίποτα. Να προσευχεί για τα άλλα. Προσευχεί για την Εκκλησία. Να προσευχεί για το ανδρόγυνο του χώρου. Να προσευχεί για το νεαρό που όλοι. Να προσευχεί για την Άνιδα που πήγε χωρίς το σπίτι πήρε τον άντρα και τον πατέρα των παιδιών της Αλληνής. Να προσευχεί για αυτά τα πράγματα. Προσευχεί για το κράτος. Για την επιστροφή του λαού στον Χριστό. Για να δείξει ποιμένο σε διδασκάλου. Τίποτα δικό σου. Ένα κομμάτι ψωμίδα, θα δώσω Θεό. Δεν το δίνει σε ποντίκια και σε σκύλου, και αν το δώσει σε εσένα και σε μένα. Αλλά πού, σε δικούλη μα εκεί πέρα. Ξεχάσε για το εγγονάκι που δίνει εξετάσει αύριο. Τι λε εκεί. Άμα δεν πετύχει το εγγονάκι και γίνει λούστρο στην Ομόνια, θα κάνει υπόθεση. Ε. Θα γίνει μάμο για να κάνει εκτρώσει. Θα γίνει δικηγόρο για να κάνει μια ζημιά άλλη. Καταλάβατε. Αυτό δεν το έχουμε εμεί. Δεν το έχουμε πιάσει. Εδώ όμως η Εκκλησία το έχει, εμείς ούτε καν την ξέρουμε την ακολουθία. Τι λέει, τι είναι αυτό που λέει εκεί πέρα. Και αναφέρει σαφώς. Τι λέει που μας έδωσε στα συμφώνους ημείς και χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονοματί σου. Είναι βιβλικό αυτό, δεν είπε όπου δύο ή τρεις στο δικό μου όνομα και εγώ εμέσω και ό,τι ζητήσετε δύο-τρεις μαζί εγώ θα σας το δώσω. Εν τούτοις όμως εμείς το δικό μας, σαν τον Πάπα. Το δικό μας. Σ' άλλους έξω. Ουέ το ενί. Δεν λέει ο εκκλησιαστής. Ουέ το Πάπα. Ουέ το ενί. Αυτός είναι κι άλλος δεν είναι. Ουέ. Δεν έχουμε τέτοια ορθοδοξία. Και στις προσευχές μας και στις αποφάσεις μας. Από κοινού. 600 πατέρες. 318 πατέρες. 230 πατέρες. Τότε. Από κοινού. Ακουστούν όλες οι γνώμες. Όχι ένα. Ένα δεν είναι. Αλλά αυτοί δεν υπάρχουν. Άγιοι δεν υπάρχουν. Ο Χριστός είπε όπου δύο ή τρεις. Τον έναν τον τρώει ο διάολος. Δύο ψύχες στον παράδεισο. Δεν πήγε ο Σατανάς όταν ήσαν και οι δύο. Τους χώρισε. Και πήγε και πήρε τον έναν πρώτα. Και έγινε αυτός δύο και φάγαν και τον άλλον. Γι' αυτό λέει προσέξτε τώρα. Όχι μοναχός. Όλους μαζί. Αγκαλιά. Και όταν λέει λοιπόν ο Θεός ότι δεν μιλάει για τα δικά σου. Αλλά μιλάει για τον αλλον, αυτό πάει να πει αγάπη. Δεν πάει να πει συνέστημα. Δεν πάει να πει συμφέρον. Δεν πάει να πει υπολογισμό. Δεν πάει να πει σαρκική αγάπη. Πάει να πει πνευματική αγάπη που ερμηνεύεται θυσία. Και δίδει. Και σε ένα δίδει και αυτού δίδει. Αλλά τέτοιες δεν φτάσαν στον ουρανό προσευχές. Εδώ λοιπόν είναι γραφικά αυτά τα οποία λέγει. Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνουσι μην χαρισάμενο προσευχά. Ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονοματί σου, ότι ζητήσετε στο όνομά μου. Τες αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, μας έχεις πει ότι θα μας το δώσεις. Αυτός και νυν, εσύ τώρα Χριστέ, που είπες αυτά τα λόγια, τον δούλο σου τα αιτήματα, προς το συμφέρον πλήρωσον, προς το συμφέρον. Όχι προς την γνώμη, προς το συμφέρον.
Πριν έρθω εδώ μου τηλεφωνούσε ένας γιατρός ασθενής από το νοσοκομείο. Και μου λέει, αύριο γίνεται αυτή η εξέταση. Καταλαβαίνεις, μου λέει, τι είπα να πει. Εάν είναι θετική, πάνε να πει θάνατο. Του λέγω, τι θέλεις να είναι. Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Τι δηλαδή, αρνητική, ε. Είναι συμφέρον να είναι αρνητική. Λέγει, ο Θεός το ξέρει. Όσο εσύ δεν ξέρεις, του λέω, τίποτα. Γιατί αν το ξέρει ο Θεός, ας την και όπως είναι. Σε κύριε, τι γνωρίζεις καλύτερα και καλλιεργείς το συμφέρον μου αυτή την ώρα. Γιατί μπορεί να είναι συμφέρον σου να είναι θετική και να πας γρήγορα στα κυπαρισάκια. Να γλιτώσεις. Γιατί τώρα, όταν πληροφορηθείς ότι είσαι εντάξει, λυθήκανε τα φρένα σου και θα πάρεις κατήφορο. Όταν σου συμβαίνει κάτι, λένε τα φρένα και πηγαίνει σιγά σιγά. Και ούτε μπορείς να καταστρέψεις κανέναν, να παρασύρεις κανέναν, ούτε και εσύ παρασύρεσαι. Μου λέει ναι. Άστο λοιπόν στα χέρια του. Εμείς να προσευχηθούμε. Να γίνει το καλύτερο και το συμφερότερο. Που πολλάκι το συμφερότερο είναι αντίθετο με εκείνο που θέλουμε εμείς. Θέλει η μάνα το παιδί να γίνει καλά. Μα το παιδί όταν γίνει καλά θα πάει να χωρίσει αντρόγινο το άλλο. Δεν είναι καλύτερα να μείνει και κάτω. Θέλει να σκοθεί γρήγορα το κρεβάτι από το σπίτι. Γιατί? Εορτές έχουν, να μην ανοίξουν και το σπίτι. Να έρθουν να χορέψουν, να κάνουν στο διάολο το χορό. Να μην το κρεβάτι τώρα καλύτερα. Δεν συμφέρει. Τι λέγει ο Παύλος. Πάντα έκθεση. Ού πάντα συμφέρει. Όλα λέει μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά δεν συμφέρει όμως όλα. Αυτό είναι εδώ. Αν το συμφέρον μου είναι, κύριε, να μην επιτύχω ποτέ κατά κόσμο, να εξευτελιστώ, να εξουθενωθώ. Αν είναι το συμφέρον της ψυχής μου αυτό που θα με σώσει, να γίνει. Εάν είναι να είμαι πάντοτε άρρωστος, να είμαι πάντοτε αδέκαρος, να είμαι πάντοτε το παίγνι του άρθρα και του βίδα, να είμαι η ψυχή μου να σώσει. Διότι του κόσμου τούτου έσε τέλος, του κόσμου εκείνο ούτε σε τέλος. Εδώ λοιπόν δεν ζητάει να γίνει η γνώμη του καθενός. Η γνώμη δικιά μας ως επιτοπλίστων είναι γνώμη χωματένια, σαρκική, ηλική. Κολάστιμος η γνώμη μας. Ο Πολάκης είναι αντίθετος με τη γνώμη του Χριστού. Ζητάει λοιπόν των δούλων τα αιτήματα να γίνουν προς το συμφέρον που μπορεί να ικανοποιήσει τα σκυχάς πρώτων. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας. Όχι την διαβίωση εν το παρόντι αιώνι, το χρήμα, την απόλαυση, την ειδονή. Όχι. Εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας. Διότι εάν δεν σε γνωρίσω και δεν γνωρίσω την αληθιά σου εν το κόσμο τούτο, απέτυχα. Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Πιάσε το μεγαλύτερο κατά το, κατά το λεγόμενο ευεργέτην του κόσμου. Πρόκειται να τον σώσει τίποτα και να τον στείλει εις τον παράδεισον εάν δεν γνώρισε την αλήθεια και έμαθε όλη την επιστήμη. Δεν πρόκειται να τον σώσει. Δεν σώζεται ο άνθρωπος διότι αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Μεγαλύτερα λοιπόν επιτυχία και κατά συνέπεια και επέκταση η μεγαλύτερα και ωραιότερα προσευχή πρέπει να είναι να γνωρίσουμε τον μόνο αληθινόν Θεόν και όν απέστειλε Ιησούν Χριστόν. Αν αυτό δεν γίνει, δώσε χρυσά κουτάλια στον εαυτό σου και στα παιδιά σου και ετοιμάσαι και μια κόλαση για την αιωνιότητα. Αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Ο ερχομός του ανθρώπου στον κόσμο, ο προορισμός του ανθρώπου στον κόσμο. Να μάθει για το Θεό του. Να μάθει τον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλε. Διότι αν δεν μάθει πάλι τον Χριστό τον απορρίψει, θα το πάθει σαν τους Ιεχωβίτας, οι οποίοι απορρίπτουν τη γέφυρα. Αυτό θα πάθει. Θα μάθει τον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλε. Και αυτόν που απέστειλε θα μάθει. Τον Υιόν του που απέστειλε και έγινε άνθρωπος και γέφυρα για να πατήσουμε εμείς επάνω να ξαναγίνουμε παιδιά του παραδείσου και να εφαρμοστεί και σε εμάς. Ποθινήν πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ με έλεγχο περιεχόμενο. Σε παρακαλούμε χορηγών ημίν, εν το παρόντι αιώνι, την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενο. Να μας χαρίσει. Όχι ότι έχουμε πληρωμένη και τη δικαιούμεθα,
Όχι, να μας χαρίσεις. Αν θέλεις βέβαια, θα μας χαρίσεις. Εν πάση περιπτώσει, στο σημείο αυτό αναφέρει δύο λόγια εκφώνος, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχον, όχι για τη δικαιοσύνη μας, αλλά για την αγαθότητά σου, για τη φιλανθρωπία σου. Σύ τη δόξα να αναπέμπωμεν πάλι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αΐ, τώρα πάντοτε και στους αιώνας. Και ο κόσμος λέει αμήν, ναι, έτσι να γίνει. Τώρα στη συνέχεια γίνεται η προετοιμασία για τη μικρά είσοδο. Είναι ολόκληρος υπόθεση και θα μείνουμε μέχρι εδώ από το βράδυ. Εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και στους τρεις ιεράρχες, που ένας εξ αυτών των ιεραρχών είναι ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος και ευλογεί το ίδρυμα τούτο και την στέγην τάστην, να μας ελεήσει και εμάς να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας έχει αφήσει και ο καθένας μας σιγά σιγά να προσανατολίζεται γύρω από το θέμα αυτό, αν έχει θέλει να έχει χάρη για τον εαυτό του και για τους άλλους. Από αυτόν τον κόσμο για τον άλλον. Αμήν.